Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει ξεκαθαρίσει, πρώτο, ότι τα στοιχεία που παραθέτει η επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του κυρίου Ράμου. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να δώσει τη μάχη στην κατεύθυνση. Καμιά ανοχή στο βρώμικο δόγμα, κανείς δεν εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Δεύτερο, ότι η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και διαρκής. Αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονται στις πλάτες του λαού. Αυτή τη μομφή το ΚΚΕ την εκφράζει καθημερινά στον αγώνα και στη Βουλή με την καταψήφιση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων. Τρίτο, το σκοτεινό νομοθετικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων συνδιαμορφώθηκε με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεπώς, η μομφή δεν εξαιρεί καμιά κυβέρνηση, κανένα κόμμα που υπηρετεί αυτή την επικίνδυνη πολιτική και στηρίζει το σημερινό σάπιο σύστημα, τη δικτακτορία του κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι η αστική δημοκρατία. Αυτή την καθαρή τοποθέτηση επιβάλλεται να σκεφτεί καλά ο λαός μας, να μην εγκλωβιστεί στην παραπλανητική κοκορομαχία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που επιδιώκει να αποκρύψει τη συνενοχή τους. Συνενοχή για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι το 2022. Συνενοχή για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ με 100.000 εγκρίσεις στόχων σε μια δεκαετία. Συνενοχή στην ψήφιση των άκρως επικίνδυνων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα γιγαντιαίο μηχανισμό φακελώματος που με πρόσχημα τα περί αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, υπατώντας την έννοια λάστιχο περί εθνικής ασφάλειας, καταπατούν τα λαϊκά δικαιώματα. Μετατρέψατε τη σημερινή συζήτηση σε μονοθεματική, για να καλύψετε τις ευθύνες σας για τα βάσανα που έχει προκαλέσει η πολιτική σας στην εργατική τάξη, την αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες των λαϊκών οικογενειών. Επιδιώκετε να περάσει στα μαλακά η στρατηγική σύμπλευση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κομμάτων για την προώθηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Όμως, με τη δική σας αντιλαϊκή πολιτική, πλήρωσε ο λαός ακριβά την καπιταλιστική κρίση και τα μνημόνια. Πληρώνει σήμερα την καπιταλιστική ανάπτυξη που έχει κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Είστε συνένοχοι για τη δραματική μείωση των μισθών και των συντάξεων, την αβάσταχτη φορολογία των λαϊκών οικοκυριών, την εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της υγείας και της παιδείας, τους πληστηριασμούς χιλιάδων λαϊκών σπιτιών. Τι να πείτε, με τον νόμο Βρούτση Αξόγλου καταργήθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κατώτατος μισθός παραμένει στα τάρταρα. Το 34% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα έχει μισθό μέχρι 700 ευρώ μεικτά, και αυτό είναι πρόκληση. Το 35% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη κάτω από τα 500 ευρώ. Ένα μεγάλο τμήμα δεν θα λάβει ούτε την ψευτοαύξηση λόγω της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν δεχτεί πλήγμα από το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων, από τον νόμο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εφαρμόζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Το 95% των φόρων το πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Το κεφάλαιο πληρώνει μόνο το 5%. Ο λαός στενάζει. Η κυβέρνηση μιλάει για εισαγόμενη ακρίβεια
και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ μιλούν για ακρίβεια Μητσοτάκη. Έχετε ρίξει το λαό στη φτώχεια. Συγκαλύπτετε την πολιτική που τροφοδοτεί τα κέρδη των οικονομικών ομίλων, τις συνέπειες της απελευθέρωσης της ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας, της απολιγνητοποίησης και του εμπορίου ρήπων, το πανάκριβο φυσικό αέριο και τα χαράτσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλοι σας απορρίψατε τις τροπολογίες του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα, την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης και μισθού, την προστασία από τα κοράκια των κόκκινων δανείων. Διαγωνίζεστε ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των εφοπλιστών, τις τεράστιες φοροαπαλλαγές και τα άλλα προνόμια για την ενίσχυση της υψηλής κερδοφορίας τους, καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις των αυτεργατών, μειώνοντας τις οργανικές συνθέσεις και τις θέσεις εργασίας. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίρνουν τα κόλπα για την καρικατούρα της προοδευτικής κυβέρνησης. Ψηφίσατε πάνω από το 50% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ πάνω από το 75%. Όλοι σας έχετε κοινό πρόγραμμα και αυτό θα ακολουθήσει όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές. Αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται στα συμφέροντα των μονοπωλίων, το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, την εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Μετατρέψατε τη χώρα σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο και δικαιολογείτε τους συμμάχους σας που στηρίζουν την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Παζαρεύετε για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Βάζετε σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώματα. Ο λαός καλείται να καταδικάσει αποφασιστικά, μαχητικά, την αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων και κομμάτων του κεφαλαίου. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με πιο δυνατό ΚΚΕ στις εκλογές. Αυτή ακριβώς η επιλογή αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, γιατί το πραγματικό δίλημα που έχουν θέσει οι εξελίξεις τονίζει ότι ή θα είναι δυνατός ο λαός με ισχυρό ΚΚΕ ή θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση και ο λαός αδύναμος. Στο κέντρο κύριε Μαρίνο, παρακαλώ, κλείστε. Τέλειωσε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κλείστε. Στο κέντρο μιας σχεδιασμένης επίθεσης που θα του κάνει το βίο αβίωτο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.